Ένα νέο γύρο δημόσιου διαλόγου και διαπραγματεύσεων ως προς το ρόλο και κυρίως τη βιωσιμότητα των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης που χρονικά συμπίπτει με την Παγκόσμια ημέρα νερού, σηματοδοτεί στην ουσία της υπερψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπει ότι οι υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ύδατος θα υπάγονται πλέον στην εποπτεία, τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας που μετονομάζεται σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Το νερό ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί, ξεκαθαρίζει ο Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος μιλά για το ισχυρό απλοστάσιο που υπάρχει και το οποίο φρενάρει κάθε σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό απλοστάσιο που δεν μπορεί να γίνει ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρόσφατα το Συμβούλιο Επικρατείας ή με την Επιτροπή Συμμόρφωσης επιβάλλει στην πολιτεία μέχρι 31 Δεκάτου του 2023 οι μετοχές του ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ από το υπερταμείο να επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια νομοθετική ομπρέλα προστασίας. Βλέπουμε μπροστά μας μια πολιτική με τη μέθοδο της αλαμοποίησης που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση και του νερού. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Η ΔΕΙΑ είναι κοινοφιλείς επιχειρήσεις, υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Την ίδια ώρα και παρά την κατηγορηματική δέσμευση του Υπουργού Κώστας Κρέκα ότι τα ύδατα παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο και δεν ιδιωτικοποιούνται, οι εργαζόμενοι των ΔΕΙΑ παραμένουν σε θέση μάχης, δηλώνοντας έτοιμοι να προσφύγουν ακόμα και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια εν χρειαστεί, ώστε οι Έλληνες, όπως τονίζουν, να μην πουν στο τέλος το νερό νεράκι. Είχαμε βρει τη ΔΕΙΑ με νεροπίστολα, σε φτάσαμε απλοπολιβόλα και τώρα. Θέλουν εμείς από πού και ως πού να μας βάλουν σε ρυθμιστική αρχή. Εμείς είμαστε αγαθό, είναι μονοπόλιο. Είμαστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ένας εργολάβος που θα πει να πάρει ένα κομμάτι ότι θα έρθει για την ψυχή της μαμάς του. Θα έρθει να οικονομήσει. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαρινάκη, η παριθμόν ένα απειλή για το μέλλον των δημοτικών επιχειρήσεων ήταν και παραμένει το υπέρογκο ενεργειακό κόστος που στην ουσία αποτελεί βόμβα στα θεμέλια των ΔΕΙΑ, αλλά και η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Επί 2,5 τώρα χρόνια ακούμε υποσχέσεις, εξαγγελίες και δεν βλέπουμε κανένα μέτρο που να βοηθάει τη λειτουργία του ΔΕΙΑ, που να εξορθολογίζει το φοβερό ενεργειακό κόστος που έχουν. Τι να σας πω, ότι εκεί που πληρώναμε 200.000 λογαριασμό μηνιαίο, τώρα φτάνει στο εκατομμύριο και κανείς δεν συγκινείται και όλοι κάνουν πως δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Ο κόσμος το πληρώσει αυτό το κόστος. Σε κάθε περίπτωση μεγάλος χαμένος παραμένει ο πολίτης, ο οποίος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ακριβοπληρώνει στο τέλος το δημόσιο αγαθό του νερού.